Λοιπόν, όπως σε κάθε γεγονός, έτσι και στον τρίτο Μαραθώνιο Κρήτης, η Τροχέα Αχανίων συμμετέχει ενεργά και αυτή σε αυτό το γεγονός, προκειμένου να στηθεί με επιτυχία η όλη διοργάνωση. Για τον λόγο αυτό θα υπάρξουν κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις τόσο στο κέντρο των Χανίων, όσο και σε ολόκληρη τη διαδρομή του Μαραθωνίου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι περίπου και τις 4 το απόγευμα. Το κέντρο της πόλης των Χανίων θα βρίσκεται κλειστό και συγκεκριμένα από την πλατεία Δημοτικής Αγοράς, που είναι η έναρξη των δρομέων, τη Νέα Χώρα, την Οδό Κισάμου, τη Μάρκου Μπότσαρη, την Σολομού, την πλατεία Δικαστηρίων, την Ενώ Πολυτεχνείου, την Ελευθερίου Βενιζέλου, μέχρι και τον τερματισμό της διαδρομής. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις και για τους κατοίκους του ακροτηρίου στο ύψος του κόμβου της Νυχτερίδας, του κόμβου των Κονοπηδιανών, αλλά και κατά μήκος της ακροτηρίου σε όλα τα κομβικά σημεία αυτής, και η κίνηση θα διοχετεύεται προς τα Βλητές Σούδας. Επίσης, θα υπάρχει απαγόρευση της κίνησης και των οχημάτων καθ' όλη την διαδρομή του αγώνα στην παλαιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, όπου λαμβάνουν μέρος οι δρομείς. Γι' αυτόν τον λόγο ζητάμε από τους οδηγούς την υπομονή τους, την κατανόησή τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους σε όλη αυτή τη διαδρομή. Επίσης, υπάρχει μια συνεργασία με τους διοργανωτές, όπου θα υπάρχουν κάποιες μηχανές με κάποιο διακριτικό γυλαίκο σε περίπτωση που παρισφρήσει κάποιο όχημα μέσα στη διαδρομή, να μπορέσουμε να το διοχετεύσουμε εκτός αυτής. Και ό,τι άλλο χρειαστεί, είμαστε στη διάθεση και των πολιτών αλλά και των διοργανωτών.